τον Ιανουάριο φεύγω και πάω στο King's College. Στεναχωριέμαι που θα αφήσω όλους εσάς και τον Μέρινγκ και την Αντριέν και τον Ματιέ. Γιατί να φύγεις? Είμαι Αγγλίδα, θέλω να κάνω μια επιστημονική καριέρα στη χώρα μου. Ήρθε η ώρα να φύγω. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις εκεί? Μια στροφή στην έρευνά μου. Θα ασχοληθώ με τη δομή των πρωτεϊνών και με τις αλλαγές που υφίστανται σε αυτές όταν αποκοδομούνται. Ξέρεις πώς θα το κάνω αυτό? Θα τις αφυτατώσω ή θα τις θερμάνω και με την κρυσταλλογραφική μέθοδο περίθλασης ακτίνων Χ θα μπορέσω να τις μελετήσω καλύτερα. Για ποια μέθοδο μου μιλάς ακριβώς? Τη μέθοδο με την οποία ακτίνες Χ, μια δέσμη βασικά από ακτίνες Χ, διαπερνά το κρύσταλλο μιας ουσίας και ρυθλάται από τα άτομά του και βγαίνει σαν μια πολύπλοκη διάταξη από δέσμες ακτίνων. Και έτσι μπορώ να τις αποτυπώσω σε ένα φύλλο ακτίνων Χ. Και πρέπει να πας στην Αγγλία για να το κάνεις αυτό? Κοίταξε, έκανα αίτηση και στο Caltech στην Καλιφόρνια να δουλέψω με τον Linus Pauling. Α, εκείνος δεν είναι που καθιέρωσε τους κανόνες για την ερμηνεία των σχημάτων περίθλασης των ακτίνων Χ? Ναι, αυτός είναι. Έκανα αίτηση όμως, δεν με δέχτηκαν και έκανα ακόμα αίτηση και στο Cavendish του Cambridge. Επίσης δεν με δέχτηκαν. Ευτυχώς που με πήρε το King's College με τριετή υποτροφία. Και έχουν εκεί τα μέσα για να στηρίξουν την έρευνά σου? Για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ είμαι σίγουρη. Γι' αυτό έστειλα και ένα γράμμα στον διευθυντή του τμήματος φυσικής και βιοφυσικής, στο Ράνταλ, να του ζητήσω το τι εξοπλισμό θα χρειαστώ για το πείραμά μου. Περίμενε, να στο φέρω. Έλα, πάρ' το γράμμα. Ο προσανατολισμός στην έρευνα άλλαξε κάπως. Μετά από προσεκτική μελέτη και συζήτηση, φαίνεται ότι τώρα είναι πολύ σημαντικό για σένα να ερευνήσεις τη δομή ορισμένων βιολογικών ινών, παρά να συνεχίσει με το αρχικό πρόγραμμα ανάλυσης των πρωτεϊνών. Όσον αφορά την πειραματική προσπάθεια με ακτίνες Χ, προς στιγμή θα είστε μόνο εσύ και ο Gosling. Ο Gosling, εργαζόμενος μαζί με τον Wilkins, βρήκε ήδη ότι είναι στο DNA από το υλικό του καθηγητή της Βέρνης Σίνκνερ, δίνουν αξιοσημείωτα καλά διαγράμματα ινών. Όπως αναμφίβολα γνωρίζεις, το νουκλεϊκό οξύ είναι άκρο σημαντικό συστατικό του κυττάρου και φαίνεται ότι θα είναι πολύτιμο αν αυτό θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε περαιτέρω. Αν συμφωνείς με αυτή την αλλαγή σχεδίου, ελπίζω ότι θα καταλάβεις ότι έτσι δεν προτείνω να εγκαταλείψεις κάθε σκέψη για την εργασία στα διαλύματα πρωτεϊνών, αλλά αισθανόμαστε ότι η εργασία επί των ινών θα είναι περισσότερο άμεσα ωφέλιμη και ίσως θεμελιώδης. Από όσο διαβάζω, θα έχεις και συνεργάτη. Ναι, τον Gosling. Είναι υποψήφιος διδάκτορ. Και από ό,τι διαβάζω, θα μελετήσει τη δομή ορισμένων βιολογικών ινών. Διαφορετικό από αυτό που ήθελες, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι κάπως διαφορετικό. Δεν με εξέπληξε όμως που μου είπα να δουλέψω σε ένα άλλο ερευνητικό πεδίο. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια και γι' αυτό εκτός από μένα και τον Gosling θα δουλέψει και ένας άλλος χημικός, ο Wilkins, ο Morris Wilkins. Καλό αυτό. Και γνωρίζω ότι διερεύνησαν κρυσταλλογραφικά ένες DNA και πήραν πολύ καλά διαγράμματα. Ωραία, γιατί καλοί συνεργάτες είναι απαραίτητοι. Η μελέτη του DNA φαντάζει να είναι το πιο προκλητικό, το πιο συγκλονιστικό και το πιο σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μια επιστημονική πρόκληση. Και αυτό γιατί παρόλο που το DNA είναι ένα μεγάλο βιολογικό μόριο, είναι πολύ μικρό για να γίνει ορατό με το οπτικό μικροσκόπιο και δεν νομίζω να επιβιώσει κατά την προετοιμασία των δειγμάτων για το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Γι' αυτό ακριβώς με καλούν, για να μελετήσω τη δομή του DNA όχι με φωτογράφηση με ακτίνες Χ, αλλά με την κρυσταλλογραφική μέθοδο περίθλασης ακτίνων Χ. Το Συμβούλιο της Ιατρικής Έρευνας της Βρετανίας ανέθεσε την έρευνα του DNA στην ομάδα του King's College και γι' αυτό πάω εγώ εκεί. Ανυπομονώ να γνωρίσω τη νέα μας συνεργάτηδα. Θα είναι από τις λιγοστές ερευνήτριες στο τμήμα. Μόλις οι 8 στους 31 άνδρες επιστήμονες. Ναι, βέβαια. Εγώ ήδη ζήτησα από τον διευθυντή να προσλάβει μια ειδικό στην κρυσταλλογραφία. Ο Ράνταλ τη θεωρεί ταλέντο. Θα οργανώσει το εργαστήριο κρυσταλλογραφίας για τη μελέτη του DNA. Και ύστερα θα γίνει βοηθός μου. Καλά. Δεν νομίζεις ότι θα θελήσει να εργαστεί ως μια ανεξάρτητη ερευνήτρια? Καλημέρα, Ρίτα. Καλημέρα σας. Σου παρουσιάζω μια λαμπρή επιστήμονα. Εξειδικευμένη στην κρυσταλλογραφία περίθαλψης με ακτίνες Χ και νέα ερευνήτρια του τμήματος. Την κυρία Ρόζαλιντ Φράγκλιν. Κυρία Φράγκλιν, από εδώ ο κύριος Gosling. Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής και θα είναι ο βοηθός σας. Χαίρομαι που σας γνωρίζω, κυρία Φράγκλιν. Καλώς ήρθατε στο εργαστήριό μας. Παρακαλώ πολύ να την ενημερώσετε για τη δομή του DNA για την έρευνά μας. Κι εγώ χάρηκα για την γνωριμία. Απορώ όμως που θα είστε βοηθός μου. Φαίνεστε κάπως μεγάλος γι' αυτό.
Συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη. Εγώ φταίω που άργησα να πάρω το μεταπτυχιακό μου. Ξέρετε, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τη μελέτη του DNA με κρυσταλλογραφία, χωρίς ικανοποιητικά αποτελέσματα. Γι' αυτό και σας φωνάξαμε. Πιστεύω ότι η υψηλή εξειδίκευσή σας θα κάνει την έρευνά μας να προχωρήσει. Ελπίζω να μην σας απογοητεύσω. Καλημέρα, Ρέιμοντ. Καλημέρα σας. Από εδώ η δεσποινής Φράγκλιν, από εδώ ο κύριος Βίλκινς. Χαίρομαι πολύ. Χάρηκα κι εγώ. Διαπίστωσα ότι ασχολείστε με την κρυσταλλογραφική μελέτη της δομής του DNA. Πιστεύω πως η βοήθειά σας θα ήταν πολύ χρήσιμη ώστε να διευρυνθεί η έρευνά μου. Η έρευνά σας? Η έρευνά μου πάνω στο DNA. Ξέρετε, ζητούσα καιρό ένα βοηθό από τον Ράνταλ. Βοηθό? Μάλιστα, κατάλαβα. Πιστεύω ότι θα έρθετε εδώ πέρα από το πουθενά και θα γίνετε ερευνήτρια σε μια τόσο σημαντική έρευνα. Πώς τολμάτε, κύριε! Δεν θα γίνω βοηθός κανενός και πολύ περισσότερο δική σας. Καλά, καλά, κατάλαβα. Συνεργάτες λοιπόν, άμα το προτιμάτε, αφού είναι έτσι η ιδιοσυγκρασία σας. Το τι ταιριάζει και το τι δεν ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μου δεν σας αφορά. Εξετάζω τις ίνες στο DNA, αλλά βλέπω ότι και εσύ προχωράς με την προετοιμασία των δειγμάτων. Ναι, ασχολούμαι με την ενυδάτωση των δειγμάτων του DNA. Ο πειραματικός χειρισμός του είναι αρκετά δύσκολος. Ποια ακριβώς διαδικασία ακολουθείς? Την αντιστρεπτή διαδικασία ενυδάτωσης και αφυδάτωσης που μου επιτρέπει να ελέγχω την υγρασία των δειγμάτων. Έτσι μπορείς να προσδιορίσεις την πυκνότητα του DNA και την περιεκτικότητά του σε νερό. Το έκανα ήδη αυτό. Ξέρεις, είναι μια καθιερωμένη φυσικοχημική μέθοδος που προκαλεί αλλαγές στη δομή και επιτρέπει την παρατήρηση με την τεχνική περίθλαση ακτίνων Χ. Απορώ πως δεν το έχεις ήδη εφαρμόσει. Είναι αδύνατο να κάνεις μια πολιτισμένη συζήτηση μαζί της. Είναι όλο υπεροψία και υποδείξεις. Χωρίς να έχει να μας φέρει κάτι πρωτότυπο. Γιατί να μην προσπαθήσουμε να βρούμε τη δομή του DNA κατασκευάζοντας μοριακά μοντέλα, σαν το Linus Pauling. Αν είμαστε τυχεροί, η δομή θα είναι απλή. Ναι, δεν πρέπει να χαθούμε σε λεπτομέρειες όμως. Πρέπει να κάνουμε απλές υποθέσεις, να τις ελέγξουμε και αν χρειαστεί να τις απορρίψουμε. Με ενδιαφέρει κυρίως η κατανόηση του μηχανισμού της αντιγραφής του DNA και σε αυτό θα βοηθήσει, νομίζω, η κατανόηση πρώτα της δομής του. Όλα αυτά θα τα κάνουμε μόνοι μας. Αδύνατο. Χρειάζονται ακριβή δεδομένα κρυσταλλογραφικής ανάλυσης ακτίνων Χ, δεδομένα που έχει η ομάδα στο King's College. Πρέπει να μιλήσουμε στον Wilkins. Θυμάμαι, είχε παρουσιάσει στο συνέδριο στην Νάπολη την κρυσταλλική αλφα μορφή του DNA και υποστήριζε ότι με περίφλαση ακτίνων Χ μπορεί να προκύψει τρισδιάστατη δομή. Μαζί μπορεί και να λύσουμε το πρόβλημα της δομής του DNA. Ήταν πραγματική τύχη που σε βρήκα στο εργαστήριο, Creek. Κυρίως γιατί γνωρίζεις πόσο σπουδαίο είναι το DNA σε σχέση με τις πρωτεΐνες. Ήταν πολύ σημαντική για την εξέλιξη των ερευνών μας η αύξηση της υγρασίας των δειγμάτων του DNA στο 90%. Με την κατεργασία αυτή, πήραμε δύο σαφείς εικόνες για την ύπαρξη δύο μορφών DNA. Της ενυδατωμένης μορφής, που είναι μακρύτερη και λεπτότερη, της υγρής δηλαδή, ή απλά μορφής Β, και της ξηρότερης και βραχύτερης κρυσταλλικής μορφής, δηλαδή μορφής Α. Μπράβο, υπομονή. Προσδιορίσες την πυκνότητα της μορφής Β, καθώς και τη θέση των ζαχάρων και του φωσφόρου. Η επίβλεψη της διατριβής μου από μέρους σου, καθώς και η συνεργασία μας, είναι εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία για μένα. Αχ, μακάρι να είχα λίγο από το πάθος σου για τη δουλειά. Καλά, καλά. Έλα τώρα να δεις τη φωτογραφία της περίπτωσης ακτίνων Χ. Τη φωτογραφία 51. Να, βλέπεις το ακτινογράφημα της μορφής Β. Μοιάζει περισσότερο ευκρινές και πιο απλό. Φαίνεται σταυρόμορφο. Η δομή μπορεί να είναι είτε μια μεγάλη έλικα, είτε μια μικρή έλικα που αποτελείται από διάφορες αλυσίδες. Οι φωσφορικές ρίζες βρίσκονται στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί οι χημικοί δεσμοί που βρίσκονται ανάμεσα στις έλικες να σπάνε με το νερό. Τι λες? Πήραμε τα αποτελέσματα της κρυσταλλογραφίας. Για να δω το κτηνογράφημα. Είναι εντυπωσιακή η ένδειξη ότι το μόριο του DNA είναι ελικοειδές. Έχω και άλλα δείγματα DNA. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Από ποιον πήρες την άδεια να δεις τα αποτελέσματα των ερευνών μου? Και τα ερμηνεύεις κιόλας! Πόσο θράσος πια! Είπαμε, έχει λίγο παραπάνω το περαμέντο. Αλλά αυτή η γυναίκα είναι ασταθής. Πώς γίνεται να συνεργαστεί κάποιος μαζί της? Απορώ! Νιώθω πολύ απομονωμένη. Αισθάνομαι ότι η εργασία μου περιφρονείται.
Με τον Gosling έχω μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Αλλά δεν έχει την εμπειρία για να καταλάβει τους προβληματισμούς μου. Και επιτέλους, σε ποιον ανήκει η έρευνα του DNA? Σε μένα! Όπως έγραφε και ο Ράνταλ στην επιστολή του Αυτολεξή, όσον αφορά την πειραματική έρευνα με μελέτη ακτίνων Χ, εσύ και ο Gosling είστε υπεύθυνοι. Δεν είμαι ούτε εγωκεντρική, ούτε επιθετική. Απλώς θέλω να με αντιμετωπίζω σαν μια σοβαρή επιστήμονα. Δεν ζητώ ούτε προνόμια, ούτε την ευνοιά τους επειδή είμαι γυναίκα. Θέλω απλώς να με αντιμετωπίζουν ισότιμα. Είμαι τόσο απογοητευμένη. Σκέφτομαι σοβαρά, για πρώτη φορά, να φύγω από το King's College. Τι είναι η κατανόηση της γενετικής κληρονομικότητας? Καλησπέρα σε εμένα, καλησπέρα. Κάτσε. Έλα. Συζητούσαμε με τον Φράνσις το πρόβλημα της κατανόησης της γενετικής κληρονομικότητας. Όποιος το λύσει θα κερδίσει δόξα. Ελπίζω να είμαι εγώ. Πες μας, όσο προχωρά η ερευνά σου, τι πειραματικά στοιχεία έχει συγκεντρώσει από την κρυσταλλογραφική ανάλυση του DNA? Έχεις καταλήξει κάποια συμπεράσματα? Κοιτάξτε, δεν έχω και πολλά να σας πω. Με τα δείγματα που εξετάζω, δεν έχω καταφέρει να παραλάβω το DNA σε κρυσταλλική μορφή. Ούτε πέτυχα το μετασχηματισμό της α μορφής στη β. Ακόμα δεν έχω καταφέρει να επαναλάβω τις κρυσταλλογραφικές απεικονίσεις των προηγούμενων πειραμάτων. Άλλωστε, η Franklin έχει καλύτερο εξοπλισμό και δεν μοιράζονται τα στοιχεία της με τις υπόλοιπες ομάδες. Εγώ επιμένω να ακολουθήσουμε τη μέθοδο του Πόλιν, κατασκευάζοντας μοντέλα. Όμως μας λείπουν πειραματικά δεδομένα. Μα πώς, με τις πληροφορίες που διαθέτω δεν μπορώ να αποδείξω ποιο μοντέλο δεν απλά καλύτερα από την πραγματικότητα. Και πρέπει να το αποδείξουμε με πειραματικά δεδομένα περίθαλψης από την ορχή. Το μήνυμα είναι τρίκλωρη με τις φωσφορικές ομάδες στο εσωτερικό του μωρίου. Έχω την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι φωσφορικές ομάδες δεν είναι ιοντισμένες. Η δομή δεν είναι πραγματική. Πρέπει να προσπαθήσουμε για τελευταία φορά, ακόμα δεν χάθηκε τίποτα. Πρέπει να βιαστούμε όμως, γιατί πρέπει να βρούμε τη δομή πριν από τον Πόλιν. Καλημέρα. Επειδή ήσουν απασχολημένος, μπήκα στο εργαστήριο της Franklin και την είδα να μετρά τις διαστάσεις μιας φωτογραφίας ακτίνων Χ. Της έδειξα το αντίγραφο του Peter Πόλιν με τη δομή του πατέρα του και μου τόνισε ότι δεν υπάρχει ίχνος απόδειξης της ελικοειδούς δομής του DNA. Σοβαρά. Θες όμως την φωτογραφία που μας έδειξε ο Wilkins με την γνωριμία της β' μορφής από την κρυσταλλογραφική ανάλυση που πήρε πέρυσι το Μάιο. Του την έδειξε ο Gosling, μια και θα συνεχίσει η διατριβή του χωρίς την επίβλεψη της Franklin. Όμως εδώ υπάρχει μια έλλειπη. Δεν γνώριζα καν αυτή τη μορφή του DNA. Δεν μπορεί. Αυτή η φωτογραφία είναι το πιο απλό και εντυπωσιακό παράδειγμα της ελικοειδής δομής. Από την αφορά της Franklin και με βάση μετρήσεις της φαίνεται μια συμμετρία. Το DNA είναι ένας κρύσταλλος, ο οποίος όπως και να το δεις, ακόμα και ανάποδα, είναι ο ίδιος. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι οι δύο αλυσίδες είναι παράλληλες. Δηλαδή πώς το εννοείς αυτό? Δηλαδή άμα τα χέρια μας ήταν αλυσίδες, η μία αλυσίδα ήταν έτσι και άλλη έτσι. Έχει όμως και τη δομή διπλής έλικας. Αν έχουμε συμπληρωματικά ζευγάρια, θα έχουμε και αναλογία ένα προς ένα. Ας ξεκινήσουμε την προσπάθεια να φτιάξουμε ένα μοντέλο. Όπως φαίνεται, όπως το πράσινο ενώνεται μόνο με το κίτρινο, έτσι και η αδενίνη ενώνεται μόνο με τη θυμίνη. Άρα, άμα εσύ, Τζέιμς, ήσουν η αδενίνη και εγώ η θυμίνη, θα ενώμασταν κάπως έτσι. Ενώ, άμα ήσουν εσύ και το σύν και εγώ η γουανίνη, θα ενώμασταν κάπως έτσι. Εδώ στα χέρια, έτσι. Παρόλο που η Franklin δεν πιστεύει στην υλικοειδή δομή, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι η δομή του DNA είναι ένα δίκλωνο μοντέλο με τις φωσφορικές ομάδες στο εξωτερικό του μόριου και με τις αζωτούχες βάσεις στο εσωτερικό του. Οι αζωτούχες βάσεις όμως στο εσωτερικό δημιουργούν πρόβλημα χώρου. Η απάντηση είναι διπλή έλικα. Είμαι ενθουσιασμένος. Στη συμπληρωματική θέση των αλυσίδων κρύβεται ο μηχανισμός αναπαραγωγής του γονιδίου. Το μοντέλο κρύβει από κάθε άποψη. Από τις 10 μέχρι και τις 23 Φεβρουαρίου 1953, η Rosalind Franklin εξετάζει συνεχώς με μεγάλη προσοχή τα δεδομένα της και για τις δύο μορφές DNA, α και β. Ασχολείται ξανά με τη μορφή β,
προσδιορίζοντας τη διάμετρο της έλικας και επιβεβαιώνει ότι και οι δύο μορφές είναι έλικες με δύο αλυσίδες. Όπου βλέπει κάτι ανεξήγητο δεν το αγνοεί, αλλά προσπαθεί με κρυσταλλογραφική ανάλυση και μετρήσεις να το αποδείξει, να το ερμηνεύσει. Θέλει ακριβή δεδομένα και είναι έξω από το χαρακτήρα της η κατασκευή μοντέλων και η χρήση της φαντασίας για την ερμηνεία του πολύπλοκου κόσμου της βιολογίας. Πόσο άδικο έχει όμως! Αν έκανε την υπέρβαση και κατασκεύαζε μοντέλα χρησιμοποιώντας τη φαντασία της και αντλώντας στοιχεία από τη μελέτη της, ίσως. Η Ρόζαλιν Φράγκλιν απήχε μόλις δύο βήματα από τη λύση. Απλά δεν έκανε το παγωγικό βήμα. Στις υψηλές επιστημονικές αναζητήσεις τα συναντά κανείς όλα. Φιλοδοξία, ανταγωνισμό, ευφυΐα, αδικία, τύχη, έμπνευση, ευρηματικότητα, διέστηση, αλλά και αποδοχή, συναδελφικότητα, συνεργασία, αναγνώριση. Και οι ήρωες της ιστορίας μας τα διέθεταν όλα, σαν πραγματικοί άνθρωποι και επιστήμονες που αγωνίστηκαν για την κατάκτηση της αιωνιότητας.